Τα χριστουγεννιάτικα έθιμα ποικίλουν από χώρα σε χώρα. Στην Ελλάδα, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά έθιμα που διατηρείται ζωντανό είναι τα κάλαντα. Την ονομασία τους την πήραν από τη λατινική λέξη καλένδα που σχηματίστηκε από την ελληνική λέξη καλό. Όμως, αν και το όνομα της λέξης είναι ρωμαϊκό, το έθιμο αυτό υπήρχε στην Ελλάδα πριν από τη Ριναποτή Ρώμη. Τα παιδιά τότε κρατούσαν ένα κλαδί ελιάς στολισμένο με κάρπους και άσπρο μαλλί γύριζαν στους δρόμους και τραγουδούσαν και τους έδιναν δώρα. Μετά πήρε το έθιμο αυτό και η Ρώμη. Στο βυζάντιο κρατούσαν φανάρια ή μικρά καραβάκια ή σπιτάκια στολισμένα και τραγουδούσαν με τη συνοδεία μουσικού οργάνου. Σήμερα ακούμε κάλαντα πικίλα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας μία μέρα πριν από τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονία και τα Φώτα και είναι διαφορετικά για κάθε γιορτή. Τα παιδιά γυρνάνε από σπίτι σε σπίτι και από μαγαζί σε μαγαζί και τραγουδάνε συνοδεύοντας το τραγούδι τους με τρίγωνο, τύμπανο ή φυσαρμόνικα. Στην αρχή χτυπάνε την πόρτα και ρωτάνε να τα πούμε. Αν η απάντηση από τον νοικοκύρη ή την οικοκυρά είναι θετική, τότε τραγουδάνε τα κάλαντα για μερικά λεπτά και τελειώνουν με την ευχή και το χρόνο. Χρόνια πολλά! Χαρά και συγκίνηση προσφέρουν τα λόγια τους γιατί απευθύνονται σε όλα τα μέλη της οικογένειας, από τον μεγαλύτερο έως τον πιο μικρό. Τα παλαιότερα χρόνια οι νοικοκυρέοι προσέφεραν για δώρο στα παιδιά που τραγουδούσαν καρύδια, μήλα, γλυκά και σπανίος έδιναν χρήματα. Τώρα πλέον συνήθως δίνουν χρήματα. Λοιπόν. Αυτά για σήμερα. Τα λέμε στο επόμενο βιτάκι. Γεια σας!